Να πάμε να καλησπερίσουμε έναν από τους ποδοσφαιριστές που βεβαίως ανήκει στον ΠΑΟΚ και λογικά θα παίξει του χρόνου με τη φανέλα του ΠΑΟΚ. Φέτος τον είδαμε με τη φανέλα της Βέρειας και πολλές φορές σχολιάσαμε, συζήτησαμε την απόδοσή του. Είναι καιρός να μας πει και εκείνος πώς κρίνει τον εαυτό του. Ο Δημήτρης Γιαννούλης είναι στην γραμμή. Δημήτρη, καλό μεσημέρι. Καλό μεσημέρι. Καλησπέρα σας. Πώς είσαι? Μια χαρά εσείς. Οι άλλοι το καλοκαίρι ξεκουράζονται, εσύ έχεις άλλες υποχρεώσεις, ε? Ναι. Έχω άλλες υποχρεώσεις, ειδικά με κάποιες προπονήσεις και να είμαι έτοιμος για την προετοιμασία. Α, με τη θητεία σου τελειώνεις, τελείωσες? Τελείωσα τώρα κατά κάποιο τρόπο. Πήρα τη μετάθεσή μου για Θεσσαλονίκη και είμαι καλά τώρα, εντάξει. Μάλιστα. Δεν μπήκε και στο Σκοπιά, δηλαδή, κατάλαβες? Όχι. Είναι γερμανικά νούμερα, δηλαδή, αυτό. Κάτσε. Και δηλαδή το καλοκαίρι θα είναι μόνο προπονήσεις, γεμάτο ετοιμασία για την προετοιμασία? Όχι. Έκανα τα μάτσα για δύο εβδομάδες και τώρα κάνω τις προπονήσεις προσαρμοστικές. Μάλιστα. Τι δουλεύεις κυρίως? Αερόβιο. Και εγώ κάνω αερόβιο, δεν είμαι έτοιμο στην προετοιμασία. Δύσκολο. Περπατάω 2 χιλιόμετρα τη μέρα. Δημήτρη, πώς πήγε η χρονιά? Κάνε μας την αυτοκριτική. Πώς ικανοποιημένος πήρες αρκετά παιχνίδια, 26 παιχνίδια πήρες. Πώς κρίνεις τον εαυτό σου? Ήταν αρκετά τα παιχνίδια και θα έλεγα μέχρι ένα βαθμό είμαι ευχαριστημένος. Mm-hmm. Αλλά εντάξει, περίμενα και θα ήθελα παραπάνω τον εαυτό μου. Αλλά εντάξει, θα το δούμε από την νέα χρονιά. Κοίτα να δεις, χθες που διάβαζα τα στατιστικά σου, όταν ένας παίκτης ήταν εξτρέμ και τον βάζουν στην άμυνα, περιμένεις το δυνατό του κομμάτι να είναι το δημιουργικό και το αδύναμο το αμυντικό. Ναι. Με σένα συνέβη το αντίθετο, δηλαδή πρώτος εκλεψίματα στη Βέρεια, τρίτος σε σωστές πάσες ενώ είσαι παίκτης πλάγιος, οι άλλοι δύο δηλαδή ήταν ο Άρτσο και ο Μαγεύσκι. Και από εκεί, όταν πας στη ζώνη του αντιπάλου, έχεις 9 στα 63 γεμίσματα, που δεν είναι καλό νούμερο, και δεν έχεις assist. Ενώ επαφή με την μπάλα έχεις καλή. Ενώ πάσα δεν ψάχνεις όλο την εύκολη, παίζεις κάθετα. Ενώ έχεις όλα τα στοιχεία αυτά που σου δίνει την εντύπωση ότι την έχει την assist, ξαφνικά δεν καταγράφεται assist. Το έχεις ψυχολογήσει αυτό το πράγμα? Όντως είναι λίγο παράξενο, αλλά από την πρώτη στιγμή που έγινε αριστερό μπακ, επειδή ακριβώς δεν ήμουν αριστερό μπακ, προηγούμενη στιγμή κυρίως μου έβαλα ψωθώ στην άμυνα. Εντάξει, από εκεί και πέρα πολλές φορές βγήκα στην επίθεση, αλλά δεν έτυχε να κάνω καλή τελική προσπάθεια. Εντάξει, σαν ομάδα βέβαια καταφέραμε πολλά στο θετικό κομμάτι, αλλά αυτό δεν αποτελεί δικαιολογία βέβαια. Όχι, αυτό είναι το θέμα. Δηλαδή, όντως είναι ένα σημείο το ότι η Βέρεια επιθετικά δεν έκανε πράγματα. Είναι αλήθεια αυτό. Δηλαδή, βασίστηκε σε μία άμυνα που ήταν τρεις νεαροί. Εσύ, ο Πούγκουρας και ο Μαραγκός ουσιαστικά, γιατί ο Τζεκουέλ έπαιξε λίγο. Και είναι πολύ ανώμαλη η παρουσία της Βέρειας γενικότερα. Γι' αυτό προσπαθώ να ψυχολογήσω και να δω ότι γιατί ο Γιαννούλης δεν έχει, ξέρω εγώ, δημιουργικά αυτό που δείχνει τεχνικά ότι έχει. Κατάλαβες? Ναι, κατάλαβα. Τέλος πάντων. Δημήτρη, πλέον μιλάμε για τον αριστερό μπακ Γιαννούλη. Έκλεισε αυτό ή? Και πώς προέκυψε βασικά ξέρεις αυτό? Πώς θα τα φέρει η καριέρα? Πώς προέκυψε? Ένα πρωί σου είπαν να φέρεις αριστερός μπακ. Λογικά έχουμε και πάλι μαζί μας τον Δημήτρη Γιαννούλη. Δημήτρη, μας ακούς? Ναι, σας ακούω. Πες μας λίγο, πώς προέκυψε αυτή η απόφαση να παίξω σε αριστερός μπακ και αν πλέον θεωρείς ότι έχει κλείσει ή σε αριστερός μπακ ή αν βέβαια το μπορεί να αλλάξει και πάλι? Αυτή η θέση προέκυψε από τη Βέρεια. Ξεκινήσαμε με την προετοιμασία. Τεχνικά ο κ. Γιαννούλη χρησιμοποιούσε το αριστερό μπακ. Και από εκεί πέρα συνέχισα τη θέση και νομίζω μου ταιριάζει περισσότερο και μου αρέσει να παίζω εκεί. Πώς το συγκρίνεις δηλαδή, γιατί λες σου αρέσει από το να είσαι extreme? Είναι τελείως διαφορετική θέση. Υπάρχει πολύ χώρο στην επίθεση, δηλαδή να τρέξει και δεν υπάρχει τόσο σκληρή άμυνα πάνω σου. Α, το βλέπεις από αυτή την οπτική? Δεν υπάρχει βοήθεια. Άμα ανεβαίνει. Ναι. Λέγαμε και νωρίτερα, θεωρείς αυτό το καλοκαίρι ως ίσως και το πιο σημαντικό για σένα? Είναι κομβικό για την καριέρα μου και ελπίζω όλα να είναι καλά και να παραμείνω στον ΠΑΟΚ. Αυτός είναι ο στόχος ξεκάθαρα, ε? Ναι, αυτός. Η ενημέρωση που έχεις είναι για παρουσία στην πρώτη προπόνηση, να υποθέσουμε. Ναι, αυτό. Δεν είναι κάτι ξεκάθαρο από εκεί και πέρα? Όχι, δεν μου έχει γίνει κάτι ξεκάθαρο. Πόσο είναι στον ΠΑΟΚ φέτος? Εντάξει, ένας πολύ καλός ΠΑΟΚ, ειδικά στα play-off. Από εκεί και πέρα, εντάξει, νομίζω ότι θα πρέπει να συνεχίσει με την ίδια σοβαρότητα και να γίνει επιτυχημένη και η νέα χρονιά.
Ο ΠΑΟΚ, ο οποίος βλέπει ότι στα πλάγια μπακ και δεξιά αλλά και αριστερά έχει πλέον πάρα πολλές λύσεις. Και ο Μάτος που αποκτήθηκε, ο Λέοβατς, ο Τζαβέλας μπορεί να παίξει, ο Κίτσο Κωνσταντινίδης δεξιά. Πώς βλέπεις, είναι μεγάλος ο ανταγωνισμός? Σίγουρα, επειδή είναι και μεγάλη ομάδα ο ΠΑΟΚ, σίγουρα θα υπάρχει ανταγωνισμός. Δεν σε ακούμε καλά. Αν θες, Δημήτρη, να επαναλάβεις, γιατί δεν σε ακούσαμε τελευταία. Ναι, ναι. Σίγουρα ο ΠΑΟΚ είναι μεγάλη ομάδα, υπάρχει πίεση, ανταγωνισμός, αλλά μόνο καλύτερο μπορούμε να κάνουν αυτά τα πράγματα και ελπίζω να κερδίσει τη θέση μου στον ΠΑΟΚ. Πόσα χρόνια έχεις συμβόλαιο με τον το ΠΑΟΚ? Έχω άλλα δύο χρόνια. Άλλα δύο χρόνια. Ναι. Τι στόχους βάζεις, τι ονειρεύεσαι? Θα ήθελα να μείνω καταρχήν στην ομάδα, όπως είπα και πριν, και από εκεί πέρα να πάρω τις ευκαιρίες μου, και είναι, γιατί όχι να καθιερωθώ. Συνέχεια βλέπουμε. Να καθιερωθείς, έτσι. Μια ομάδα που βλέπεις ότι κάθε χρόνο πραγματικά όχι ανεβάζει, καθιερώνει έναν νεαρό ποδοσφαιριστή. Δηλαδή, φέτος, για παράδειγμα, αυτός που καθιερώθηκε και έκανε φοβερά πράγματα είναι ο γνώριμός σου, ο Μιστακίδης. Ναι, 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 όντως. Έτσι είναι. Τον ΠΑΟΚ, και αυτό είναι πολύ καλό για μένα και γενικά για τα παιδιά της ηλικίας μου. Ότι βλέπεις ότι ο ΠΑΟΚ τα καταφέρνει σε αυτό το τομέα. Ναι. Δημήτρη, είσαι 21, έτσι? Τον Οκτώβριο 21. Τον Οκτώβριο γίνεσαι 21. Μάλιστα. Ωραία. Άρα σου ευχόμαστε καλή προετοιμασία για την προετοιμασία. Μια και λες ότι προπονείσαι. Και το όνειρό σου να γίνει πραγματικότητα. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είσαι καλά. Να είσαι καλά. Καλό μεσημέρι. Έγινε, γεια. Καλό μεσημέρι.